Στις 450.000 ευρώ ανέρχεται το ποσό το οποίο καλείται να καταβάλει το ελληνικό δημόσιο στον Κύπριο φοιτητή Αυγουστίνο Δημητρίου για την υπόθεση ξυλοδαρμού του από αστυνομικού στις 17 Νοεμβρίου 2006 στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για την υπόθεση η οποία έγινε γνωστή ως Ζαρντινιέρα και που μάλιστα απασχόλησε για μέρε τα φώτα τη δημοσιότητα εξαιτία τη τάση που κράτησε η τότε ηγεσία τη Ελλάδα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Έθνου τη Κυριακή, το Συμβούλιο τη Επικρατεία επικύρωσε εφετιακή απόφαση για την απόλυτη ευθύνη των αστυνομικών, αποκρούοντα τι αιτιάσει του δημοσίου ότι το ποσό τη αποζημίωση είναι εντελώ υπερβολικό, όπω επίση και τον ισχυρισμό ότι ο Παθών ευθύνεται κατά 95% για ό,τι του συνέβη. Το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να επιδικαστεί σε βάρος του δημοσίου αποζημίωση για την ηθική βλάβη, ψυχική και σωματική ταλαιπωρία, πόνο, τρόμο κτλ. που υπέστη ο 34χρονος. Η αποζημίωση προσδιορίστηκε σύμφωνα με το έθνος στις 300.000 ευρώ και αναμένεται να προσεγγίσει τις 450.000 ευρώ με τους νόμιμους τόκους από την επίδοση της αγωγής τον Ιούνιο του 2009. Όλα έγιναν το βράδυ της 17η Νοεμβρίου 2006 μετά τις εκδηλώσεις των εορτασμών του Πολυτεχνείου στη Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικοί υποστήριξαν ότι κατόπιν σήματος προσπάθησαν να συλλάβουν πέντε νεαρούς που βγήκαν από τον χώρο του Πανεπιστημίου όπου γίνονταν επεισόδια. Κατά την σύλληψή του, ο τότε 24χρονο φοιτητή ξυλοκοπήθηκε. Οι θύνοντε είχαν προσπαθήσει αρχικά να κουκουλώσουν το περιστατικό και υποστήριζαν ότι ο φοιτητή στην προσπάθεια του να διαφύγει έπεσε πάνω σε ένα μηχανάκι και αμέσω μετά σε ζαρτινιέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο τότε αρχηγό τη Ελλάδα είχε κάνει λόγο για παριμιώδη αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία τη αστυνομία, ωστόσο το βίντεο ντοκουμέντο ανέτρεψε τα δεδομένα.